Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή πάνω από όλα η υγεία μου. Σήμερα συζητάμε για την κατάθλιψη, όπως ανακοινώσαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στο οποίο παρουσιάσαμε τα συμπτώματα ενός ανθρώπου που είναι καταθλιπτικός, τι νιώθει δηλαδή και προχωρήσαμε και στα αίτια. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπή θα συζητήσουμε για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, πώς αυτή αντιμετωπίζεται, με τι τρόπους και θα προχωρήσουμε βέβαια και στην περιγενική κατάθλιψη που είναι ένα άλλο είδος κατάθλιψης, θα πούμε πότε συμβαίνει. Ε, κοντά μα είναι εκλεκτική προσκεκλημένη, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μα. Είναι μαζί μα λοιπόν η κυρία Μιρτό Μαρίνου, η οποία είναι ψυχίατρο, ψυχοθεραπεύτρια, εξειδικευμένη για όλα αυτά στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Ε, πρέπει να πούμε παράλληλα ότι είναι συνεργάτη του Ιατρικού Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου, όπω επίση συνεργάτη και τη κλινική Άγιο Λουκά πάνω σε τέτοια θέματα ψυχιατρικά. Είναι με λοιπόν μαζί μα για να συνεχίσουμε, κυρία Μαρίνου, το θέμα τη κατάθλιψη mm -hmm. και πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία από του συλλαθιατέ μα για να συζητήσουμε λίγο και την αντιμετώπιση τη κατάθλιψη. Mm -hmm. Δεν είναι μια εύκολη κατάσταση η κατάθλιψη από ό,τι είδαμε. Πρέπει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό mm -hmm. διάστημα να έχουμε κάποια, όπω είπατε, συμπτώματα, δύο εβδομάδων, αν θυμάμαι καλά. Πολύ και από εκεί και πέρα πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια ενό ειδικού. Mm -hmm. Ε, η αντιμετώπιση είναι όντω δύσκολη, αλλά η κατάθλιψη είναι μια κατάσταση οποία αντιμετωπίζεται. Νομίζω ναι. είναι πολύ βασικό για όλου μα να το βασικό. καταλάβουμε Οπωσδήποτε. αυτό. Ότι είναι μια κατάσταση, ένα νόσημα, το οποίο ναι, μεν έχει ίσω τι δυσκολίε του να αντιμετωπιστεί, αλλά είναι μια κατάσταση οποία όταν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και σωστά, ναι. έχουμε πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Τέλει. Αυτό φυσικά με βάση το. Ποιο είναι ο ασθενή και ποιε είναι οι ευαλωτότητέ του ή ποιε είναι οι δυνάμει του. <συσχελίδι> ε, σε γενικέ γραμμέ, όμω, ναι, είναι μια κατάσταση που αφορά πάρα πάρα πολύ κόσμο, αλλά είναι κάτι που μπορεί να θεραπευτεί. Ε, ποιοι έχουν τον πρωτεύοντα ρόλο, οι άντρε ή οι γυναίκε. να φο... το πούμε λοιπόν, αυτό. <συσχελίδι> λοιπόν, <συσχελίδι> λοιπόν <συσχελίδι> Τα ποσοστά εμφάνιση δεν <συσχελίδι> διαφέρουν. Δηλαδή, μπορεί να εμφανιστούν εξίσου σε άντρε και γυναίκε, αλλά το ποσοστό των ανθρώπων που καταλήγουν στον ειδικό διαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι. οι περισσότερε γυναίκε όταν θα αρχίσουν να βιώνουν υποκειμενικέ δυσκολίε στην καθημερινότητά του, αλλαγέ στη διάθεση, αλλαγέ στην συμπεριφορά, mm -hmm. οι οποίε γίνονται για τι ίδιε δυσφορικέ, mm -hmm. αλλά γίνονται και αντιληπτέ από το περιβάλλον του, πολύ πιο εύκολα θα στραφούν στο να ζητήσουν βοήθεια. Mm -hmm. ε, με του άντρε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ελπίζω να αρχίσει να αλλάζει λιγάκι σε μικρότερα ηλικιακά γκρουπ, αλλά κυρίω οι άντρε ε, αναζητούν λύσει. Ε, λιγότερο βοηθητικέ. Δηλαδή, θα στραφούν πρώτα απ' όλα στο κοινωνικό του πλαίσιο, το οποίο δεν είναι κακό το να ναι. στραφεί σε έναν φίλο ή στου συγγενεί mm -hmm. για υποστήριξη, αλλά πολλέ φορέ mm -hmm. δεν είναι αρκετό. Αυτό το θέλουμε σαν ένα κομμάτι ε, του θεραπευτικού μα πλάνου, η συμμετοχή τη οικογένεια των φίλων, των συγγενών, mm -hmm. αλλά δεν μπορεί να αποτελέσει τον, ε, την πρωταρχική μα θεραπεία. Επίση, οι άντρε μπορούν πιο εύκολα να στραφούν σε, ε, σε άλλου τρόπου ε, ε, Διαχείριση των προβλημάτων, οι οποίε δεν είναι βοηθητικέ, όπω είναι το αλκοόλ, όπω είναι η χρήση ουσιών κτλ. Σημειώστε και το επόμενο θέμα που θα είναι η θυσμή. Αυτό ήθελα να σα πω. Λοιπόν, άρα ναι, έχετε δίκιο. Φαγητό, αλκοόλ και ο <ο> οτιδήποτε από αυτά. Λοιπόν, ε, πάμε ξανά στο θέμα. Άρα, αντιμετώπιση. Είπατε ότι είναι, δεν είναι τόσο απλή η αντιμετώπιση τη κατάθλιψη. Όταν φυσικά διαγνωστεί. Mm -hmm. ε, Πώ γίνεται λοιπόν. λοιπόν, να πούμε τι τρόποι υπάρχουν τώρα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το Ωραία, φαινόμενο. Ξεκινάω από το, από το απλό και το δεδομένο ότι για να μπούμε στη διαδικασία τη διάγνωση τη κατάθλιψη έχουμε αποκλείσει κάθε είδου οργανικό παράγοντα που μπορεί να ευθύνεται για τα συμπτώματα του ασθενού. Από τη στιγμή που είμαστε πεπισμένοι ότι όλη η κατάστασή του έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη νόσο, τότε προτείνουμε το θεραπευτικό πλάνο. Mm -hmm. Το θεραπευτικό πλάνο. Ε, συνήθως να περιέχει δύο βασικές προσεγγίσεις. Η μία είναι η φαρμακευτική προσέγγιση και η άλλη είναι η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Mm -hmm. Και φυσικά υπάρχει και η συνδυαστική προσέγγιση που αφορά το συνδυασμό των δύο πρώτων, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει είτε ο ίδιο ο ασθενής είτε η οικογένειά του για να επιταχύνει τη διαδικασία της ανάρρωσης. Yeah. Όσον αφορά τη φαρμακοθεραπεία, δεν θα σας απασχολήσω με, με λεπτομέρειε ιατρικού τύπου. Υπάρχουν εξαιρετικές θεραπείες φαρμακευτικές, πολύ ασφαλείς, πολύ δοκιμασμένες, πολύ αποτελεσματικές. Ε, έχουν μία συγκεκριμένη μέθοδο για το πώ επιδρούν πάνω στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ο ασθενή βλέπει ουσιαστική αλλαγή σε ένα βραχή χρονικό διάστημα, περίπου πάνω στι τρει εβδομάδε με ένα μήνα. Αρχίζει και βλέπει τι πρώτε αλλαγέ στη διάθεσή του και στη συμπεριφορά του. Και ε, παραμένει στην, ε, στην ε, θεραπεία αυτή για ένα συγκεκριμένο χρονικό Αυτό, διάστημα. Αυτό ακριβώ θα σα ρωτούσα. Mm -hmm. Δηλαδή, κάποιοι ασθενεί, ίσω ναι, σα το ρωτάνε και εσά, mm -hmm. ότι θα πάω στον ψυχίατρο, θα μου δώσει φάρμακα, αυτά τα φάρμακα, άραγε θα τα παίρνω εφόρου ζωή, mm -hmm. τι θα γίνει. Mm -hmm. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, είναι συγκεκριμένε θεραπείε οι φαρμακευτικέ. Είναι συγκεκριμένε και βέβαια. διαφέρουν. Yeah. Δηλαδή, διαφέρουν Σωστά. ανάλογα με τον ασθενή, ανάλογα με την κατηγορία okay. τη κατάθλιψη που εμφανίζει σε ορισμένε περιπτώσει, αν μιλάμε για διπολικές διαταραχές, η θεραπεία πρέπει να είναι ε, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, mm -hmm. αν όχι ε, mm -hmm. ε Αν πάρουμε ε, μία καταληπτική συνδρομή ε, κατά μέσο όρο, θεωρώ ότι πρέπει να μείνει ο ασθενή μα σε αγωγή για ένα διάστημα τριών ως έξι μηνών, αλλά mm -hmm. κάθε φορά αναθεωρούμε το στόχο, mm -hmm. δηλαδή, θέτουμε το θεραπευτικό στόχο που είναι η ύφεση των συμπτωμάτων, ή η εξαφάνιση των συμπτωμάτων και με βάση το πώς προχωράει βλέπουμε και πότε θα γίνει η, η διακοπή των φαρμάκων. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι πηγαίνω στον γιατρό για να μου δώσει φαρμακευτική αγωγή, ότι θα είναι κάτι το οποίο θα το παίρνω ε, για όλη μου τη ζωή. Ε, βέβαια. Ναι. Αναλόγως. Mm -hmm. Την εξέλιξη και τη νόσου. Mm -hmm. Λοιπόν, άρα λοιπόν φαρμακευτική αγωγή την εξηγήσαμε. Τι mm -hmm. υπάρχει. Ποιο άλλο τρόπο υπάρχει που μπορούμε να βοηθήσουμε yeah. για κάποιου ανθρώπου. Η ψυχοθεραπεία. Ναι. Η ψυχοθεραπεία... Αυτό πιστεύω αρέσει του περισσότερου. Είστε <χ> και ψυχοθεραπεύτρια βέβαια. <χ> για πείτε μα. Λοιπόν, η ψυχοθεραπεία είναι ένα από τα βασικότερα μα εργαλεία. Ε, για μένα είναι ένα εργαλείο που το ε, χρησιμοποιώ πάρα πολύ, το αγαπώ πάρα πολύ, βοηθάει πάρα πολύ του ε, ανθρώπου. Και όταν συνδυάζεται με φρομακευτική θεραπεία έχει πάρα πολύ καλύτερα και ταχύτερα αποτελέσματα. Η ψυχοθεραπεία είναι μία ομπρέλα, δεν είναι ένα πράγμα η ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία έχει διαφορετικέ προσεγγίσει, διαφορετικού τρόπου και την προσαρμόζουμε ανάλογα με το προφίλ του ανθρώπου τον οποίο έχουμε απέναντί μας, ανάλογα με τον χρόνο που έχει να διαθέσει, ανάλογα με τις δυνάμεις ή τις αδυναμίες που αφορούν ε, το ψυχολογικό του προφίλ, το χαρακτήρα του, αλλά είναι μια διαδικασία την οποία αν ο ασθενή μα υιοθετήσει, ε, φέρνει πραγματικά ριζικές αλλαγές και σημαντικές αλλαγές όχι μόνο στο κομμάτι της κατάθλιψης και των συμπτωμάτων του, αλλά γενικότερα στον τρόπο που βιώνει τον κόσμο και τον εαυτό του. Μάλιστα. ναι. Ε, άλλες θεραπείες υπάρχουν ναι, εκτός από τη ψυχοθεραπεία, που και εγώ τη θεωρώ την πιο δυνατή θεραπεία mm -hmm. αυτή. Υπάρχουν διάφορε θεραπείες. Εγώ αυτό που θεωρώ κομμάτι τη όλη τη θεραπευτική διαδικασία mm -hmm. και το ενισχύω και το ενθαρρύνω πάρα πάρα mm -hmm. πολύ είναι οι αλλαγέ που μπορεί να κάνει ο καθένα στον τρόπο ζωής του. Mm -hmm. Δηλαδή, ε, το φάρμακο θα βοηθήσει σε ένα σημαντικό ποσοστό, τη τάξη του 60 με 70%. Η ψυχοθεραπεία θα δώσει πολύ σταθερά και ριζικά αποτελέσματα. Mm -hmm. Και ειδικά αν συνδυαστεί όπω είπαμε το φάρμακο. Αλλά το υπόλοιπο κομμάτι έχει να κάνει με την ευθύνη την οποία μεταβιβάζουμε στον ασθενή. Δηλαδή ε, θα πρέπει να κάνει κάποιε αλλαγέ στον τρόπο ζωή του, προκειμένου να είναι γενικότερα mm -hmm. ε, και συνολικότερα υγιή. Mm -hmm. Ενώ το κομμάτι τη άσκηση θεωρώ ότι είναι πάρα, πάρα πολύ βασικό. Mm -hmm. Πρέπει να υπάρχει κίνηση, πρέπει να υπάρχει άσκηση σε ε, ε, αρκετή. Τα υψηλή συχνότητα mm -hmm. και δεν χρειάζεται να είναι η άσκηση ή έντονη μέσα στο γυμναστήριο ναι, ή φυστά. με την ασχόληση και καλά με κάποιο σπορ, mm -hmm. αλλά μπορεί να είναι ένα απλό περπάτημα. Mm -hmm. Αυτό που μόνο του mm -hmm. ε, διεγείρει την έκρηση ενδορφινών και ορμονών που ναι, επάγουν πάρα πολύ το αίσθημα τη επεξία. Είναι μια βόλτα στην παραλία, α πούμε, περπατάμε για μισή ώρα mm -hmm. και ε, ε, καθαρίζει το μυαλό μα, βλέπουμε mm -hmm. άλλε εικόνες και φτόμαστε καλύτερα. Mm -hmm. Έτσι, δε... Οπότε η άσκηση και η κίνηση παίζουν πάρα πολύ σημαντικό. e ruolo Επίση, επίσης, η διατροφή παίζει τεράστιο ρόλο. Αυτό το βλέπουμε να βοηθάει πάρα πολύ τους, τους ασθενείς μας. Ζυρολογική η και υγιής και η ισορροπημένη διατροφή. Πολύ σημαντικό και αυτό είναι. Εμ, επίσης, η έκθεση στο ηλιακό φως. Δηλαδή, πολύ απλά πράγματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό το λατρεύω. <laughs> <laughs> το να με στον ήλιο έστω και για λίγο. <laughs> δίνει μεγάλη ενέργεια. ενέργεια, ενέργεια. Δίνει... και σχεδίδονται σε χώρε που δεν έχουν το δικό μας το πλεονέκτημα. Ε, χρησιμοποιούν το, την θεραπεία φωτό. <στάξονται> ναι, στα ακριβώς. Εκεί πέρα. Πόκτο, με με λάμπε μέσα, μέσα στο γραφείο του ειδικού. Επομένω είμαστε αρκετά ευνοημένοι στο να έχουμε το ηλιακό φω σε, σε πληθώρα, οπότε πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Να, να κλείσουμε τη γενικότερη κατάθλιψη και να πάμε σε κάτι <στάξει> άλλο, το οποίο σχετίζεται όμω με αυτό. Ε, και να πούμε, κυρία Μαρίνου, για την περιγενική κατάθλιψη. Περιγεννητική κατάθλιψη, τι <στάξει> σημαίνει <στάξει> λοιπόν περιγεννητική κατάθλιψη, Αφού ολοκληρώσαμε το προηγούμενο, mm -hmm. είπαμε ότι οι τρόποι αντιμετώπιση είναι η φαρμακοθεραπεία, mm -hmm. η ψυχοθεραπεία και άλλοι εναλλακτικοί mm -hmm. τρόποι, mm -hmm. του οποίου βέβαια του παρουσιάσατε. Να δούμε λίγο και για την περιγεννητική τώρα. Η περιγεννητική κατάθλιψη αφορά την χρονική περίοδο ε, στη διάρκεια τη σκύση και μετά τον τοκετό. Ναι. Ε, αυτό το βλέπουμε να είναι ένα αρκετά συνηθισμένο πρόβλημα. Όσον αφορά τον, ε, τη συχνότητα εμφάνιση, δεν διαφέρει από τη συχνότητα εμφάνιση τη ε, ε, κατάθλιψη ναι. στο γενικό πληθυσμό. Ναι. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο, ε, το οποίο ε, τραβάει πάρα πολύ το ενδιαφέρον ναι. ε, γιατί ε, έχει ε, ορισμένους κινδύνους. Ναι. Όσον αφορά, λοιπόν, την περιγεννητική κατάθλιψη, τις περισσότερες φορές συζητάμε για την επιλόχιο κατάθλιψη. Λοιπόν, ε, η επιλόχιος κατάθλιψη εμφανίζεται σε ένα ποσοστό 7 με 15% των γυναικών και όπως είπα δεν διαφέρει από αυτό του γενικού πληθυσμού. Mm -hmm. Αλλά ε, επειδή πολλές φορές υπάρχουν συμπτώματα στην εγκυμοσύνη ε, που μοιάζουν αρκετά αυτά με αυτά είναι... ναι, ναι, είτε, της είτε, κατάθλιψης, πολλές φορές υπάρχει ναι. μία νοσηρή κατάσταση, μία συμπτωματολογία, η οποία δυστυχώς δεν εντοπίζεται ούτε από την ίδια την, την έγκυο ή την μητέρα, αλλά ούτε και από την οικογένεια. Μάλιστα. Ε, η περιγεννητική κατάθλιψη για ποιο λόγο πρέπει να, ε, να είναι ένα αντικείμενο το οποίο να γνωρίζει ο περισσότερο κόσμος για την mm. ύπαρξή της και για την εμφάνισή της, γιατί κρύβει ε, ε, σημαντικού κινδύνους. Κινδύνους, ε, mm -hmm. δυστυχώς. Mm -hmm. Κάτι που δεν το γνωρίζουμε βέβαια, ίσως. Ε, Δεν Όπω σα είπα, είναι αρκετά σύνηθε, αλλά πολλέ φορέ συγχαίεται με αυτό που θεωρούμε ω αναμενόμενο ή φυσιολογικό σε εισαγωγικά για μια γυναίκα η οποία μόλι έχει γεννήσει. Ναι. Επίση, μια άλλη εμ, σύγχυση σε εισαγωγικά που συμβαίνει είναι ότι μόλι μια γυναίκα γεννήσει, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και σύνηθε να εμφανίσει κάποιε αλλαγέ στη συμπεριφορά τη. Mm -hmm. Αυτή είναι μια. Απολύτω φυσιολογική αντίδραση, η οποία έχει να κάνει με τι ορμονικέ αλλαγέ στο σώμα τη γυναίκα, έχει να κάνει με τι αλλαγέ όσον αφορά την ψυχολογία τη γυναίκα, έχει να κάνει με την έλλειψη ύπνου, γιατί η φροντίδα ενό νεογέννητου φυσικά ε, απαιτεί πάρα πολύ κόπο. Και... Ναι, mm -hmm. σίγουρο, ναι. Επομένω, βλέπουμε ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών, μέχρι και 80%, τι πρώτε εβδομάδε μετά την γέννηση του μωρού του να εμφανίζει αλλαγέ συμπεριφορά. Αλλά και στη συμπεριφορά εννοώ εμ, μεγάλη κόπωση, η οποία φυσικά είναι αναμενόμενη, εμ, ευσυγκινησία, δεν ξέρω ναι. αν το θυμάστε από το τη θυμάμαι. δική σας την, την εμπειρία, πολύ εγώ ίσυχνε, το θυμάμαι λέτε. πάρα πολύ καλά, ναι, ναι, ναι. μια ευσυγκινησία, μια τάση για εύκολο κλάμα ναι. εμ, και φυσικά μια αγωνία γύρω από το, το ρόλο της γυναίκας ή από την ικανότητά της να φροντίσει πόσο το πόσο νεογέννητο. Πώς θα τα καταφέρω, mm -hmm. mm -hmm. τα καταφέρω mm -hmm. τώρα από mm -hmm. εδώ και πέρα. Mm -hmm. Φυσικά, όταν δεν, σε πολλέ περιπτώσει, κάποια άτομα δεν έχουν και υποστήριξη από mm -hmm. το περιβάλλον. Αυτό όμω δεν πάει να είναι μια φυσιολογική ε, αντίδραση ε, του οργανισμού mm -hmm. και συνήθω υποχωρεί μετά από δύο εβδομάδε. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο έχει μία αρχή και ένα τέλο και συνήθω δεν έχουμε ιδιαίτερα εντυπωσιακά συμπτώματα. Άρα. Αν όμω μια κατάσταση παραμείνει ναι. για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ναι. ε, ε, η γυναίκα αυτή τελικά μπορεί να εμφανίσει. Συμπτώματα κατάθλιψης. Ναι. Δεν ενδιαφέρουν σε τίποτα ναι. από, την, από τα συμπτώματα κατάθλιψης που θα εμφάνιζε μια γυναίκα η οποία δεν έχει μόλις γεννήσει. Ίσως λίγο μια μικρή διαφορά στην ποιότητα της διαταραχής του ύπνου. Είναι mm. λίγο πιο επίμονη. Mm -hmm. ε, έχουμε πολύ μεγάλη κόπωση, έχουμε βερεθιστότητα. Και φυσικά αυτή η γυναίκα στην Θυμάμαι, πορεία και να εμφανίσει δηλαδή, όλο το συνδυασμό. Γυναίκες, ναι, στην περίοδο αυτή και το έχω συζητήσει και άλλη φορά, ε, είναι πάρα πολύ ευερέθιστες, Δηλαδή, mm -hmm. με το πράγμα αντιδρούνε αντιδρούν ε, έντονα. Mm -hmm. Είτε με, δημιουργούν φασαρίε, ε, ίσω να είναι και η κούραση, όλα αυτά. Αλλά γενικά το νευρικό του σύστημα δεν είναι πολύ ναι, καλά. Δεν ε? είναι ε? πολύ καλά ναι. και έχουν και πολλοί ε, ρεαλιστικούς λόγους να μην είναι καλά. Ωραία. Είναι η αλλαγή των ορμονών, είναι η έλλειψη ύπνου, είναι ξαφνικά η ανάληψη ευθύνη για ένα μωρό. Mm -hmm. ε, όλες οι αλλαγές που έρχονται στην ισορροπία μέσα στο οικογενειακό σύστημα επίσης. Mm -hmm. ε, ε, το βλέπουμε λοιπόν να εμφανίζεται ως πρόβλημα mm -hmm. σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των γυναικών, αλλά είναι κάτι που πολλές φορές οι ίδιες οι γυναίκες αρνούνται είτε να εξομολογηθούν στην οικογένεια, είτε στον άντρα τους, στον σύντροφό τους ή στην ευρύτερη οικογένεια, mm -hmm. γιατί πολλές φορές νιώθουν ότι η εξομολόγηση ή παραδοχή μιας τέτοιας κατάστασης θα τις χαρακτηρίσει κακές μητέρες. Ή, ότι... ή θα του ανατρέψει ίσω την εικόνα. Πάρα πολύ σωστά. Γιατί mm. δυστυχώς ε, η εικόνα που έχει ε, το κοινωνικό στερεότυπο <laughs> για μια γυναίκα η οποία μόλις έχει γεννήσει είναι ότι είναι ένα πολύ χαρμόσυνο γεγόνος και είναι. Mm -hmm. Αλλά ε, λίγοι μας λένε τη σκοτεινή πλευρά αυτής της ιστορίας. Mm. Ότι... Με το που θα γεννηθεί το μωρό, η γυναίκα έχει αντιμετωπίσει πάρα πάρα πολλές αλλαγές σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Mm -hmm. Αυτό έχει σαν συνέπεια η γυναίκα να μην είναι ε, άνετη στο να εκδηλώσει αυτό που της συμβαίνει εσωτερικά. Ή πολλές φορές η οικογένεια, όπως σα είπα, ε, μπορεί να ερμηνεύσει όλη την αλλαγή Ακριβώς. συμπεριφορά σε μια απολύτως φυσιολογική κατάσταση με βάση τι συνθήκε. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε τις γυναίκες αυτές να υποφέρουν ε, και όταν ε, εκδηλωθεί η κατάσταση αυτή, σαφώς και η γυναίκα αυτή πρέπει να στραφεί στον ειδικό. Σε βοήθεια. Να, να, να ζητήσει mm -hmm. βοήθεια. Mm -hmm. Αυτό πόσο χρονικό διάστημα, ε, κυρία Μαρίνου, ε, πρέπει να το βιώσει η γυναίκα προκειμένου να στραφεί σε κάποιο... Να, να ζητήσει βοήθεια. Ε, μπορεί να εμφανιστεί από την πρώτη μέρα μετά τη γέννηση, μετά τη γέννηση. του μωρού και φυσικά από εκεί μετά ε, αυτό που βλέπουμε τις περισσότερες φορές είναι ε, να μην έρχονται στον ειδικό, για παράδειγμα, τον πρώτο μήνα από την εμφάνιση των συμπτώματων. Μπορούν να έρθουν αρκετά αργότερα. Ναι. Να τονίσω ότι αυτή η κατάσταση, αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να διαρκέσει μήνε. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτοειάται, δεν είναι κάτι το οποίο θα το αφήσουμε και θα υποχωρήσει. Αν υποχωρήσει στι 15 μέρε περίπου, είναι η φυσιολογική αντίδραση που σα είπα ότι έχουν όλε οι γυναίκε μόλι γεννήσουν το μωρό του. Ναι. Αν αυτό παραταθεί με τι 15 μέρε ναι. και αρχίζει και γίνεται δυσλειτουργική η γυναίκα. Ε, γιατί έχει και ένα αίσθημα ότι το παραμικρό τη φαίνεται βουνό. Η παραμικρή ενασχόληση να ναι. με το μωρό τη φαίνεται βουνό, ότι ναι. δεν είναι ικανή να το φροντίσει. Ε, υπάρχουν, όπω σα είπα, πολύ μεγάλο κλάμα, υπάρχει εκνευρισμό, υπάρχει δηλαδή ένα συνδυασμό συμπτωμάτων που θα πρέπει, αν όχι να κινητοποιήσει, αν δεν κινητοποιήσει μάλλον την ίδια την, την, τη γυναίκα, να κινητοποιήσει την οικογένεια. Και εκεί μπαίνει ξανά ο παράγοντα τη ψυχοεκπαίδευση, mm -hmm. το θεωρώ πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Κάθε φορά που υπάρχει μια γυναίκα σε μια οικογένεια που γεννά, πρέπει η οικογένεια να είναι. Ενήμερη για το Ήτε τι τότε. μπορεί να συμβεί Ακριβώς. στη γυναίκα αυτή. Ναι, όλοι. ότι ο, ο ερχομός ενός παιδιού, που είναι όπω είπατε ένα mm -hmm. χαρούμενο, χαρμόσυνο γεγονό, δεν σημαίνει ότι δεν έχει και κάτι, κά, κάτι άλλο παρεξηγημένο mm -hmm. δίπλα mm -hmm. σε σχέση βέβαια με τη γυναίκα και αυτό είναι πιστοποιημένο βέβαια και ψυχιατρικά. Mm -hmm. ε, τι άλλο μπορούμε να πούμε σε σχέση αυτό το Baby Blues, τι σημαίνει. Το Baby Blues είναι αυτή η αντίδραση που σας είπα είναι η φυσιολογική. Και μια πολύ ωραία εικόνα από το Baby Blues, mm -hmm. θέλω να τη δείξω. Αυτή mm -hmm. ε, η ηλικία υπάρχει. Δηλαδή η, αυτό, η κατάσταση αυτή. Η καταθλιπτική μετά από τη γέννηση του παιδιού. Σχετίζεται με κάποιες συγκεκριμένε ηλικίε ή όχι. Αφορά όλε τι. Οι Μήπω τα νέα κορίτσια, α πούμε, δεν τα αφορά αυτό. Όχι. Το αφορά φένα. πάρα πολύ τα νέα κορίτσια. Έχω δει πολλέ νέε γυναίκε στην κλινική μου πράξη που να αντιμετωπίζουν επιλόχιο κατάθλιψη και σε άλλε περιπτώσει για κάτι ακόμα πιο σοβαρό που αφορά την επιλόχιο ψύχωση. Ναι. Αλλά είναι και κάτι το οποίο μπορεί να μην συμβεί. Στην πρώτη εγκυμοσύνη της γυναίκας και να συμβεί στη δεύτερη. Δεν έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο εμφάνισης. Ναι. Α, μπορεί να εμφανιστεί και στη δεύτερη. δεύτερη και να μην εγκυμοσύνη. έχει εμφανιστεί στην πρώτη. Ναι. Και εδώ βλέπουμε ένα πολύ ωραίο έτσι, μια ωραία εικόνα που λέει πόσο το mm -hmm. των νέων μητέρων mm -hmm. ότι διαρκεί μήνε έω και χρόνια. Ε. Mm -hmm. Αν μείνει μπορεί... αδιάγνωστο και αν μείνει χωρί αντιμετώπιση. Μπορεί λέει, να παραμείνει μια συμμετοματολογία ακόμα και ένα χρόνο μετά από την έναρξη. Mm -hmm. Ωραία. Τώρα, ε, υπάρχει αντιμετώπιση γι' αυτό, Φυσικά. κυρία Μαρίνα. Φυσικά, Φυσικά, υπάρχει αντιμετώπιση. <laughs> και κάνω. ψυχοθεραπεία και φαρμακοθεραπεία, ανάλογα με τη βαρύα τη κατάσταση Και πάντα, επειδή όταν μιλάμε για μία γυναίκα η οποία μόλι έχει γεννήσει, μιλάμε για ένα πολύ ευαίσθητο ε, κομμάτι του πληθυσμού. Ε, ναι, πρέπει όντως. να την προσεγγίσουμε με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό, όσον αφορά το τι βιώνει. Ε, και η προσέγγιση μα πρέπει να περιέχει Πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις και επιλογές. Πρέπει να νιώσει ασφαλής, πρέπει να νιώσει ότι ε, αυτό δεν την καθιστά κακή μητέρα. Mm -hmm. Πρέπει να, ναι, να συμπεριλάβουμε τον σύντροφο ή τον άντρα εφόσον υπάρχει στη διαδικασία της θεραπείας. Ε, προτείνουμε λοιπόν ψυχοθεραπεία, αλλά από την εμπειρία μου αυτό συνήθως δεν έχει ε, πάρα πολύ μέλλον. Όχι για, ο, για τους λόγους... Που αφορούν τη μητέρα, όσον αφορά τη διάθεσή τη, mm -hmm. τη θέλησή της να συμμετέχει, mm -hmm. αλλά για καθαρά πρακτικού λόγου. Mm -hmm. Μία γυναίκα η οποία μόλις έχει γεννήσει και φυσικά αν θυλάζει, αλλά και αν δεν θυλάζει πάλι, ο περιορισμό τη ώρα είναι πάρα, πάρα πολύ μεγάλο, θα είναι δύσκολο να μετακινείται στο γραφείο του ειδικού κάθε εβδομάδα. Οπότε, προσπαθούμε με άλλου τρόπου. Τι κάνουμε σε αυτέ τι περιπτώσει. Ε, προτιμώ... Γιατί στα ψυχοσωματικά ναι. δεν θα πάμε. Έχουμε τέσσερα λεπτά ακόμα. Ναι. Άρα λοιπόν... λοιπόν, να αναλύσουμε τουλάχιστον ναι. αυτό το ναι, ναι, θέμα. Ναι, ναι. Ε, πείτε. Ε, ξεκινώ από την ε, ψυχοεκπαίδευση τη οικογένεια. Το θεωρώ πολύ, πολύ βασικό. Δηλαδή, συμπεριλαμβάνω. Τον σύντροφο, και πώς σύζυγο. Πώ θα γίνει αυτό, mm -hmm. Πώ θα γίνει, Επισκέπτεται η ναι, οικογένεια ναι, ναι. και ναι. ο σύζυγο, mm -hmm, ο σύντροφο, mm -hmm, εσά, mm -hmm, στην προκειμένη mm -hmm, περίπτωση, mm -hmm. προκειμένου mm -hmm. να βοηθήσουν ναι, την. Ναι. Και την... Σε, σε πρώτη φάση, ε, ενημερώνουμε, εκπαιδεύουμε. Πόσο ωραία μου ακούγονται όλα αυτά, και μακάρι να γίνονται, <laughs> δηλαδή πραγματικά. Εκπαιδεύουμε και ενημερώνουμε την οικογένεια για το τι είναι αυτό που βιώνει. Η γυναίκα αυτή Ακριβώς. ότι είναι μία κατάσταση, είναι μία νόσο, δεν είναι ούτε μία παραξενιά ούτε κάτι το οποίο είναι παροδικό, όταν φυσικά έχει πάρει και έχει οργανωθεί ω ως, ως νόσημα, ω ως επιλογή, ω κατάθλιψη. Ενημερώνουμε επίση για το πώ μπορεί αυτό να εξελιχθεί. Mm -hmm. Όσο και αν μερικά πράγματα ακούγονται λίγο τρομακτικά ή ε, ε, λίγο περίεργα ή έξω πραγματικά, ανήκουνε σε ένα σημαντικό κομμάτι της πιθανότητας του τι μπορεί να συμβεί στον άνθρωπό μας. Mm -hmm. Δηλαδή, η επιλόχιο κατάθλιψη μπορεί να εξελιχθεί σε μια επιλόχιο ψύχωση. Mm -hmm. Η επιλόχιο ψύχωση είναι ένα ψυχιατρικό επίγον. Είναι η κατάσταση η οποία ξεφεύγει από τα πλαίσια τη συναισθηματική διαταραχή και περνάμε στο κομμάτι τη ψυχοσική διαταραχή. Είναι, είναι, είναι το επόμενο στάδιο, δηλαδή. Ναι, δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι έχουν επιλόγιο ή θα εμφανίσουν ψύχοση, ναι. αλλά σε, σε μερικέ περιπτώσει ένα μικρό ποσοστό ναι. βλέπουμε. Τι γυναίκε αυτέ να περνάνε τη διαδικασία τη αλλαγή, τη διάθεση, αλλά αυτό τελικά να ανοίγει ένα εντελώ διαφορετικό μέτωπο. Μάλιστα. Να μπούμε σε μια διαδικασία ψύχωση, όπου η γυναίκα έχει ε, σύμπτωματα σύγχυση, αποπροσανατολισμού, mm -hmm. εμφάνιση περίεργων ιδεών, που τι mm -hmm. ονομάζουμε παραλληλικέ ιδέε, mm -hmm. ε, μεγάλη ανησυχία, αϊπνία και ε, διακατέχεται από ιδιαίτερα αρνητικέ σκέψει, είτε για τον εαυτό τη, είτε για το μωρό. Mm -hmm. Υπάρχουν απότομες αναλλαγέ στη διάθεση, υπάρχει έντονη ευερεθιστότητα ε, και όπως σας είπα είναι ένα ψυχιατρικό επίγον γιατί ε, χρήζει άμεση αντιμετώπιση. Οι γυναίκες που έχουν επιλογή ψύχωση ε, πρέπει να αντιμετωπιστούν ε, με πρώτο ε, μέλημα την εξασφάλιση της ασφάλειάς τους και της ασφάλειας του μωρού. Οι γυναίκε αυτέ μπορεί να αναπτύξουν. Παρακολουθούμε τέτοια περιστατικά. Ναι. Δυστυχώ Το έχουμε τελευταία... δει πολλέ φορέ. Συχνά, ναι. συχνά, ναι. δυστυχώ, κυρία Μάρκα. Και Μαρίνο. το έχουμε δει γιατί είναι κομμάτι τη πραγματικότητα. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Ναι. Έτσι κι αλλιώ. Έχουμε ακούσει mm -hmm. τέτοια περιστατικά και έχουμε δει τελευταία mm -hmm. και από νέα κορίτσια mm -hmm. τα οποία νιώθουν mm -hmm. ίσω είχαν φτάσει οι συγκεκριμένες γυναίκες στην επιλόχη, ο ψύχο, όπως είπατε, επειδή δεν είχαν κάποια βοήθεια δίπλα τους ή γενικά ήταν μόνες τους Δεν ξέρω mm -hmm. τι mm -hmm. προβλήματα μπορεί να υπάρχουν. Το mm -hmm. mm -hmm. ένα υπόβαθρο, ίσω. Δεν γνωρίζω. Έχετε απόλυτο είναι... δίκιο και αυτό μου δίνει λίγο την πάσα για να μιλήσω λίγο για την αιτιολογία. Συνήθω το βλέπουμε να εμφανίζεται σε γυναίκε οι οποίε έχουν να προϋπάρχουν ε, ατομικό ιστορικό, mm -hmm. είτε κατάθλιψη είτε διπολική διαταραχή. εάν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό επίση, αυτό είναι ένα επίση επιβαρυντικό παράγοντα. Ε, ε, αν υπάρχουν δυσκολίε όσον αφορά την επικοινωνία μέσα στο ζευγάρι. Αν υπάρχουν έντονες συγκρούσει, αν υπάρχει παραμέληση. Ε, αν δεν υπάρχει ένα ισχυρό οικογενειακό περιβάλλον που να μπορεί να στηρίξει τη γυναίκα. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, τότε μπορεί όντω αυτή η γυναίκα να εκδηλώσει όλα τα συμπτώματα τη επιλόγου ψυχώσεω. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εκεί πρέπει, είναι, όπω σα είπα, ένα. Γιατί υπάρχουν και, γυναίκα, κατάσταση. υπάρχουν και θέματα, αυτό που mm -hmm. είπατε, κυρία Μαρίνο, ότι δεν είναι όλα ωραία και καλά στη ζωή και αισιόδοξα. Υπάρχουν και προβλήματα που δημιουργούνται μετά από τη γέννηση ενό παιδιού. Ήδη υπήρχαν και βγαίνουν στη σχέση ενό ζευγαριού και βγαίνουν μετά. Άρα λοιπόν πρέπει αυτά να αντιμετωπίζονται και να τα λέμε κιόλα, έτσι. Δεν σημαίνει ότι <χ> γέννησα <χ> το μωρό και από εκεί πέρα πάνε όλα καλά στη ζωή μου. <Συμή> ε, Σαφέ, το αισιόδοξο είναι ότι είναι όλα καλά, αλλά δυστυχώ υπάρχουν και αυτέ οι καταστάσει. <Συμή> τώρα, ε, θέλουμε να πούμε κάτι άλλο για την αντιμετώπιση για να κλείσουμε, λοιπόν. Δεν θα σα πω στα ψυχοσωματικά και στη σωματοποίηση, που ήθελα να ρωτήσω <Συμή> πάρα πολύ. Ε, ίσως κάποια άλλη φορά. <Συμή> ναι, έχει τελειώσει ο χρόνο. Για πείτε μα τώρα για την αντιμετώπιση, αν θέλουμε να πούμε κάτι και να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε λίγο και την επινοχή. Η αντιμετώπιση χρήση ε, χρήζει νοσηλεία, δηλαδή πρέπει η γυναίκα αυτή να νοσηλευτεί για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια τη δική τη, αλλά και την ασφάλεια και του μωρού. Του ναι. Γιατί πολλέ φορέ, και αυτή είναι η πικρή αλήθεια, οι γυναίκε αυτέ εμφανίζουν ε, τάσει ή ε, 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 σκέψει βρεφοκτονία. Mm. Αυτό όχι με την αίσθηση ότι θέλουν να κάνουν κακό στο παιδί, mm. αλλά το παράδοξο είναι ότι οι σκέψει οι οποίε αναπτύσσουν, που μπορεί να είναι και αποτέλεσμα ψευδεστήσεων, ναι. ακουστικών, μπορεί να τους ε, 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 οδηγούν στο να προστατεύσουν το παιδί και νομίζουν ότι προστατεύουν το παιδί με το να, το να φέρουν τη ζωή Αν είναι. του συνήθως ναι, ναι, μαζί με, την, με τη δική τους. Ναι, και έχουμε αυτά τα περιστατικά. Mm -hmm. Ολοκληρώνοντα λοιπόν αυτή την πάρα πολύ σημαντική, κατά τη γνώμη μου, εκπομπή. Λοιπόν, ε, κυρία Μαρίνου, τι θα λέγαμε έτσι ω επιστέγασμα όλη αυτή, όχι μόνο τη ε, νοσηρή κατάσταση, όχι μόνο βέβαια για την επιλόγια ψύχωση, mm -hmm. αλλά κλείνοντα και συνδέοντα όλα αυτά, ούτε με την ε, περιγενική κατάσταση, γενικότερα με την κατάκλιψη. Mm -hmm, mm -hmm. Ποιο είναι το μήνυμα, η οδηγία που πρέπει να δώσουμε στον κόσμο που μα παρακολουθεί, α πούμε. Που τυχόν έχουν αυτά ναι. τα συμπτώματα. Αν μπορώ έτσι να το συνοψίσω πολύ, Αν πολύ μπορείτε, σύντομα. Αν μπορείτε, ναι, γιατί είναι πάρα και... πολλά και απλά, τα δεδομένα. Είναι... Να ξεπεραστούν κάποια στερεότυπα και κάποια ταμπού γύρω από το στίγμα που υπάρχει, το να στραφεί κάποιο στον ειδικό ψυχική υγεία, είτε αυτό είναι ψυχήτη, είτε είναι ψυχολόγο. Ε, όταν οι άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι είτε οι ίδιοι είτε κάποιο ε, δικό του αγαπημένο άνθρωπο υποφέρει ή αρχίζει και εμφανίζει συμπτώματα οποιασδήποτε ψυχολογική διαταραχή. Ε, να παίρνουν την πρωτοβουλία και να στρέφονται στον ειδικό για βοήθεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, οι καταστάσεις αυτές αντιμετωπίζονται και όσο πιο έγκαιροι ε, και γρήγοροι και αποτελεσματική είναι η αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών, φυσικά τόσο καλύτερη είναι η έκβασή τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ σε ευχαριστούμε που είσαστε πάρα πάρα μαζί πολύ. μας σήμερα. Πιστεύω ότι έτσι πραγματικά έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό από όλε τι πλευρέ. Πιστεύω να βοηθήσαμε γενικά τον κόσμο, έστω, και την ενημέρωση για τίποτα άλλο. Είμαστε μαζί, ξέρετε, κάθε Κυριακή και Τρίτη σε επανάληψη στι 10. Όπω επίση και Πέμπτη στι 10 και Σάββατο στι 11 με δεύτερο θέμα εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά, πάνω από όλα υγεία μου, να γελάτε περισσότερο και να, είστε, και να εκτίθεστε περισσότερο στον ήλιο για να παίρνετε ενέργεια, όπω μα είπε η κυρία Μαρίνα. Γεια σα.